Ώρα είναι 9, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας. Θυμάστε από την ιστορία τι είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη, τι είχε γίνει με τους εικονοκλάστες και τους εικονομάχους και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι ήταν οι πράσινοι και οι γαλάζιοι. Οι Βένετοι και οι γαλάζιοι, πώς τα λέγανε τότε? Οι πράσινοι κυβένετοι. Καλύτερος στην ιστορία ο κύριος Παυλόπουλος. Η ώρα είναι 9. Σας καλησημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Έρευνα ΣΔΟΕ στο στρατό για νοθευμένα καύσιμα. Εάν έφτασε και η νοθεία καυσίμων στο στράτευμα, αλίμονό μας. Το ξύπνησα από τις 5 το πρωί το Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Αβραμόπουλε. Καλημέρα, κύριε Θεέ. Καλημέρα και στη συντροφιά σας και σε όσους μας ακούν. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Εγώ είμαι μια χαρά. Τα θέματα που κυλάνε γύρω μας μας προβληματίζουν. Έμαθα και γι' αυτό για το οποίο με αναζητήσατε. Είναι ένα παλιό θέμα. Μάλιστα. Και περίπου ένα χρόνο. Με ενημέρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του στρατού μόλις ανέλαβα την καθηκοντά μου. Και βέβαια εμείς υποστηρίζουμε πλήρως και βοηθούμε το ΣΔΟΕ στην έρευνά του, που μάλιστα αφορά όχι μονάχα σε ενόπλες δυνάμεις, αφορά και σε σώματα ασφαλείας. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο είναι το πόρισμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω, ότι από όλη αυτή την ιστορία, ναι, δυστυχώς θύμα είναι και οι ένοπλες δυνάμεις. Η έρευνα συνεχίζεται. Μάλιστα. Έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες προς πάσα κατεύθυνση και βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω ότι μετά από το όποιο πόρισμα του ΣΔΟΕ θα αποδοθούν και οι ευθύνες. Κοιτάξτε, πρέπει να τελειώνουμε κάποτε με αυτά στην Ελλάδα. Είναι ένα ακόμα φαινόμενο από τα σημεία σύψης που συνοδεύουν τον μεταπολιτευτικό πολιτικό μας βίο και που βεβαίως πρέπει όλοι μας, τουλάχιστον εμείς, οι κυβερνήσεις όλων των κομμάτων, μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα να είμαστε άτεγκτοι και σκληροί. Κύριε Υπουργέ, εδώ το δημοσίευμα της Καθημερινής λέει ότι στη Βέρεια, την Πάτρα, ελεγκτές έχουν εντοπίσει ιδιωτικά αυτοκίνητα που γυρίζουν τα πρατήρια και προσφέρουν φορτία σε τιμές που κυμαίνονται στο 60% της τιμής του λίτρου. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση την οποία πρέπει να προλάβετε πάση θυσία. Πρέπει να σας πω, κύριε Αυτιά, ότι αυτά αφορούν στο παρελθόν. Εδώ και αρκετό καιρό δεν γίνονται πια αυτά. Όλα όσα περιγράφεται αποτελούν μέρος της έρευνας που γίνεται. Μάλιστα. Έχουν να κάνουν με 2-3 χρόνια πριν κάτι τέτοιο. Πρέπει όμως να σας διαβεβαιώσω, και αυτή είναι η διαβεβαίωση που μου έχουν δώσει ότι οι υπηρεσίες, ότι αφότου έγιναν αυτές οι καταγγελίες πριν από ένα χρόνο, ελέγχονται πλήρως οι σταθμοί διανομής των καυσίμων. Μάλιστα. Καύσιμα, έχουν μπει και ειδικοί μετρητές. Θέλω να σας πω ότι είναι κάτι που αφορά στο παρελθόν. Πάντως χαίρομαι που επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Έχετε καμία αμφιβολία ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τέτοια θέματα, σαφής, όχι μόνο το αποκαλύπταμε, αλλά και θα στηρίζαμε τις έρευνες. Άρα τώρα επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Για να είμαστε ειλικρινείς, πλήρως δεν μπορώ να σας πω, γιατί αυτό αφορά σε πτυχές της έρευνας που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Τι θα δώσει το πόρισμα θα το ξέρουμε και εμείς. Θα το ξέρουμε και οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Σας είπα πρωτήτερα ότι αυτό δεν αφορά μόνο σε ένοπλες δυνάμεις, αφορά και σώματα ασφαλείας. Σημειώσουμε δε ότι όταν ήμουν δήμαρχος της Αθήνας, είχαμε εντοπίσει τότε πριν από 10 χρόνια ένα παρόμοιο θέμα στο Δήμο και βεβαίως είχαν κοπεί κεφάλια. Μάλιστα. Αυτά φαίνεται γίνονταν. Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα τελειώσουμε κάποτε και θα βάλουμε τον τόπο στα ίσια του και στο σωστό. Οι κυριακάτικες εφημερίδες εμάς μας έρχονται νωρίς του Σαββάτου. Λοιπόν, το απόγευμα λοιπόν χθες παίρνω το βήμα και βλέπω. Βλέπω εσάς με ένα υπέροχο σκίτσο εδώ και ακριβώς από πάνω σας πάει και στολή, βέβαια, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, το σκίτσο και από πάνω βλέπω τι. Κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμη και αν έχουμε αυτοδυναμία. Εδώ ο Σαμαράς βγάζει σπυράκια με τη δήλωση αυτή, έτσι. Δεν ξέρω τι εννοείτε εσείς, ξέρω όμως τι έχω πει εγώ. Τι είπατε εσείς? Αυτό που διαβάσατε στην εφημερίδα. Τι λέει? Δηλαδή, εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει 151-152, δεν μπορείτε μόνοι σας. Ακούστε, κύριε Αυτιά. Ελάτε. Αρχή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και δεν βγάζει κανείς σπυράκια. Τα θέματα συνεννόησης και συνεργασίας είναι το βαθύτερο νόημα και μεγάλη αξία της ίδιας της δημοκρατίας. Άλλο όμως συγκυβέρνηση, ναι, και άλλο συνεργασία. Δεν μιλάει κανείς για συγκυβέρνηση. Διαβάστε καλά την σύνταξή μου. Και είναι ξεκάθαρη από κάθε πλευρά. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Σε ό,τι με αφορά, εδώ και χρόνια αποτελεί
βαθιά αξία της δικιάς μου πολιτικής άποψης και πολλών Ελλήνων, ότι θα πρέπει να συνεννοούμε και να συνεργαζόμαστε μπροστά στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Η δημοκρατία είναι η πολιτική τέχνη της σύνθεσης, κύριε Αθία. Τώρα, μπροστά στην κρισιμότητα των περιστάσεων, μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία το έχει ξεκάθαρα πει, ότι θα ανοιχτούμε την επόμενη μέρα με πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας, ώστε να ορθώσουμε ένα εθνικό μέτωπο μπροστά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Άλλο όμως συγκυβέρνηση και άλλο συνεργασία. Πώς γίνεται αυτό στην πράξη? Ένα τέτοιο, μια ολοκληρωμένη πρόταση, μια εθνική ατζέντα, ναι, και καλείς όλους να συνεργαστούν μαζί σου για να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα. Αν αυτό που λέμε εμείς τώρα το έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Αυτιά, μάλιστα, από δύο χρόνια, μάλιστα, θα ήταν διαφορετική η τύχη της χώρας. Κάποιοι τότε νόμισαν ότι κρατούσαν το μαγικό ραβδί, ότι θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα αφήνοντας την άκρη τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Κουλτούρα λοιπόν της συνεννόησης είναι, όπως είπα, υπέρτατη αξία. Άρα λοιπόν, μιλάτε για συνεργασία και όχι για συγκυβέρνηση, έτσι? Μα βέβαια, είναι ξεκάθαρο, δεν έχετε επαναδιαβάσει το κείμενο. Ακριβώς, τώρα. Να αναφέρεται αυτός όρος. Μάλιστα, τώρα είστε υπέρ μιας ενωμένης κεντροδεξιάς, κύριε Αβραμόπουλε, ώστε να φύγει μπρος, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι τρεις μονάδες κάτω μετά τα τελευταία γεγονότα? Αφήστε στην άκρη τις δημοσκοπήσεις. Τον τελευταίο καιρό δυστυχούν οι δημοσκόποι. Δείτε τι έγινε με τις τελευταίες εκλογές. Άλλα μας έλεγαν, ναι, άλλα βγήκαν. Τα πράγματα έχουν τελώς αλλάξει. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις που θα μας κατευθύνουν. Είναι οι αντιλήψεις, οι αρχές, τα προγράμματα και οι στόχοι μας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση που μου κάνατε. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Δεν είναι απλά ένα κόμμα. Είναι παράταξη που εκτείνεται, όπως την είχε ορίσει με σαφήνεια ο ιδρυτής της Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, ναι, από τις παρυφές της δημοκρατικής δεξιάς μέχρι τα όρια της δημοκρατικής αριστεράς. Συνεπώς, μπορούμε να μιλάμε για ενωμένη Νέα Δημοκρατία. Είναι ενωμένη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεκτική, είναι οργανωμένη, έχει ένα αξιόμαχο δυναμικό. Αυτό το καιρό έχει ανοίξει τις πόρτες της και ένα ρεύμα νέων ανθρώπων εισέρχεται στις τάξεις της για, ναι, να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της, αλλά και σε ιδέες. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή. Όποιος αποδέχεται, προσυπογράφει, ενστερνίζεται το αξιακό της πλαίσιο, το πρόγραμμά της και τις θέσεις της, μπορεί να της χτυπήσει την πόρτα. Ερώτημα. Όσοι διεγράφησαν για τον Α ή Β λόγο, γιατί η άποψη του βουλευτή είναι άποψη. Αυτή είναι και η έννοια του βουλευτή. Αυτό το οποίο εγώ εκτιμώ, αυτό θα κάνω. Χωρίς οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε παρέμβαση. Ερώτημα. Πρέπει να επιστρέψουν οι διαγραφέντες ώστε να τραβήξετε μπροστά με μεγαλύτερη δύναμη? Η άποψη του βουλευτή, γιατί και εγώ βουλευτής ήμουν, δεν είμαι πια, όπως ξέρετε, ο πατέρας, έχει σημασία, ναι, ως βουλευτής είχα και έχω την άποψή μου. Την άποψή μου τη διατυπώνω μέσα στο κόμμα μου. Τη διατυπώνω μέσα στα συλλογικά όργανα. Συμβάλλω στη γονιμοποίηση του ενιαίου κοινού πολιτικού λόγου. Από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία, με ξεκάθαρο τρόπο, δήλωσε δια του αρχηγού της την θέση της, ναι, εκείνη τη στιγμή ο καθένας κρίθηκε από τη στάση που τελικά επέλεξε. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι πρόκειται να γίνει, ναι, οι καιροί θα το δείξουν. Μάλιστα. Διαβάζω σήμερα στην Ισοτιμία, παρέμβαση Καραμαλή υπέρ Σαμαρά θα καλέσει τον κόσμο να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία ως επιλογή σταθερότητας. Έχετε πληροφορηθεί κάτι τέτοιο, ότι ο Καραμαλής θα καλέσει σε επαναστρατιά τον κόσμο της κεντροδεξιάς? Μα Καραμαλής δεν ανοίξει άλλο κόμμα, κύριε Αυτιά. Τι μου λέτε τώρα? Όλα τα στελέχη της παράταξης, αυτό που γράφει η εφημερίδα, ναι, το αυτονόητο πράττουν. Μάλιστα. Δεν το κατάλαβα αυτό το ερώτημα. Έχουμε μπερδευτεί τώρα ποιοι είναι με ποιον και τι κάνουν με ποιον. Είναι δυνατόν να συζητάμε τέτοια πράγματα τώρα? Είναι σαν να ρωτήσετε, σαν να βγείτε αύριο το πρωί και να πείτε εσείς, ο Αβραμόπουλος στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Μας, κοιτάξτε, να είμαστε σοβαροί κάποιοι σε αυτόν τον τόπο. Όλοι εμείς, ναι, οι πρώην, οι επόμενοι, οι τωρινοί, ναι, είμαστε συντεταγμένοι σε μια γραμμή, μέσα σε πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας. Συνεπώς δεν χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία τέτοιες δηλώσεις και τοποθετήσεις, διότι είναι το αυτονόητο. Ναι. Είναι το αυτονόητο από όλους μας. Όλα τα στελέχη, αν μας ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, θα σας πούμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό και, όπως είπα, αυτονόητο την παράταξη. Ενωμένη στην πρώτη γραμμή. Μεγάλη συνεισφορά και της προηγούμενης ηγεσίας, μεγάλη συνεισφορά και των σημερινών αλλά και των προηγούμενων στελεχών.
η παράταξη δεν ορίζεται μονάχα από τους εν ενεργεία πολιτικούς, αλλά από όλους εκείνους που διαχρονικά και ιστορικά έχουν συνεισφέρει στο να στηθεί, να χτιστεί, να κυβερνήσει και αύριο το πρωί όλοι μαζί ως παράταξη συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής μας βάσεως διεκδικούμε αυτή τη μεγάλη ευθύνη στις δύσκολες αυτές στιγμές να πάρουμε στα χέρια μας την κυβέρνηση της χώρας. Το πνεύμα που είπαμε και στο προηγούμενο σκέλος της κουβέντας που κάνουμε. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ, κύριε Αβραμόπουλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την τιμή και ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτά τα οποία είπατε. Κύριε Παυλόπουλε, ήταν τσεκουράτος. 1, 2, 3, 4. Μπαμ, μπαμ. Πρώτα απ' όλα, η διευκρίνηση και μόνο. Ναι. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, γιατί μου είπατε ότι αν διαφέρουν οι απόψεις μας και σας είπα, μπορεί να έχουμε διαφορά έκφρασης. Αλλά πάντως, εκείνο ναι. Το οποίο είπε ο κ. Αβραμόπουλος είναι ότι μιλάει απλώς για συνεννόηση. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι άλλο όταν έχεις αυτοδυναμία ότι η κυβέρνηση ανοίξει σένα και η ευθύνη ανοίξει σένα. Και άλλο βεβαίως ότι σε κάποια νομοσχέδια σημαντικά θέματα βεβαίως και πρέπει να υπάρξει συνεννόηση, εάν μπορεί να υπάρξει. Ακριβώς. Το δεύτερο που θέλω να πω, και ήταν αυτονόητο αυτό που ο κ. Αβραμόπουλος. Ναι. Είναι αυτό που λέγονται για τον κύριο Καραμαλή. Ξέρετε, υπάρχει πολλή παραφιλολογία. Διαβάζω και εγώ αρκετές φορές. Εσείς που μιλάτε είναι μαζί ωραίο, του, τι λέει. Είναι ωραίο το κουτσομπολιό. Ναι. Δεν είμαι ο μόνος που μιλάει. Μιλάει πολλοί κόσμο με τον κύριο Καραμαλή. Αλλά πολλές φορές ακούω αυτό το κουτσομπολιό, ναι. Το οποίο πραγματικά μπορεί να έχει τη σημασία του. Αλλά κάπου ευτελίζει την πολιτική. Ακούω κάτι κουτσομπολιά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Καραμαλής αντιμετωπίζει τη σημερινή κατάσταση στον τόπο, στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Ο κύριος Καραμαλής από την ημέρα που παρέδωσε στον κύριο Σαμαρά την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με τη δημοκρατική διαδικασία που εξελίχθηκε, ο κύριος Καραμαλής από εκείνη την ημέρα στηρίζει μια παράταξη. Ναι. Δηλαδή, κατά την εκτίμηση του κύριου Καραμαλή, και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και από όλα, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να βγάλει τον τόπο από το τέλμα. Στηρίζει τον κύριο Σαμαρά, στηρίζει τον κύριο Σαμαρά και το έκανε από την πρώτη στιγμή. Αλλά θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ναι. Αυτό δεν είναι είδηση. Για μας, για την οτροπία της Νέας Δημοκρατίας και ιδίως για την οτροπία του κύριου Καραμανλή. Μάλιστα. Αυτό είναι αυτονόητο πράγμα. Είστε είναι σαφείς. Δυνατόν. Είστε... Άρα λοιπόν, το να καθίσει ο κύριος Καραμανλής να στηρίξει τον Αντώνη τον Σαμαρά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των εκλογών, αυτό είναι αυτονόητο. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι είδηση. Τη βραδιά των διαγραφών, τι στάση πήρε ο κύριος Καραμανλής? Γιατί ήσασταν όλοι μαζί. Θα τον είδατε πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν χρειάζεται να πω, το ξέρουν όλοι. Όλοι μας και ο κύριος Καραμανλής πρώτος είχε τονίσει πως εκείνο το βράδυ η στάση του κύριου Σαμαρά ήταν εθνικώς επιβεβλημένη. Και επομένως αυτό έπρεπε να γίνει, διότι δεν είναι μόνο ότι θα κατέρεε ο τόπος από πλευράς οικονομικής, αλλά εάν δεν ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία και εκείνη την ώρα είχαμε στείλει το μήνυμα ότι διαφωνούμε, άρα δεν περνάνε αυτά τα πράγματα, αλλά τη χρεοκοπία της χώρας, την οποία την οδήγησε ο κ. Παπανδρέου και η πολιτική, όπως πολύ σωστά τόνισε ο κ. Φίλιππας προηγουμένως, τη χρεοκοπία θα τη χρεωνόταν και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή στους συναδέλφους μου, με όλη την αγάπη, το σεβασμό στην άποψή τους, θέλω να πω τούτο. Είναι εύκολο πολλές φορές. Πάρα πολύ εύκολο να λες ότι ξέρεις θα πω όχι, διότι η τακτική μας ήταν αυτή από την αρχή. Ναι, η τακτική μας ήταν αντιμνημονιακή και είχαμε τόσο δίκιο, το είπε ο κ. Φίλιππας, το είπε ο κ. Μελάς. Ήταν λάθος, είναι λάθος η πολιτική αυτή. Όταν όμως βρίσκεσαι σε ένα καθεστώς, δυστυχώς, λυπάμαι να το πω, εκβιασμού μέσα από μια πολιτική Μάλιστα. που είναι κακή, και έρχεται η ώρα και λες ότι τούτη την ώρα διακυβεύεται το συμφέρον του τόπου, από εκείνη τη στιγμή επομίζεσαι άλλες ευθύνες. Και η απόφαση πρέπει να πάρεις αφορά όχι την πολιτική σου επιβίωση, αφορά τον τόπο. Μάλιστα. Και ο Σαμαράς την πήρε, πήρε αυτή την ευθύνη και εγώ με βέβαιος ότι αυτό θα το εκτιμήσει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτή η αλλαγή πολιτικής σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό ήταν εθνικώς επιβεβλημένη, Μάλιστα. πέραν το ότι αυτή η δανειακή σύμβαση είναι διαφορετική από την πρώτη και σαφώς έχει και πολλά πλέον εκτιμήσει. Θα τα πούμε αμέσως μετά, αφού καλημερίσουμε και καλωσορίσουμε έναν καλό φίλο από την εποχή του Αθήνα 984. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μάγδα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Νίκο, επίσης. Σε παρακολουθούμε από το Newsit, όπου είναι πάντα ενημερωμένο και πάντα αξιοπρεπές σε ό,τι αφορά την ορθή παρουσίαση των ειδήσεων. Και τώρα από αύριο το βράδυ θα έχει τη χαρά ο κόσμος να σε παρακολουθεί και από τον Sky. Τι ώρα θα ξεκινάς και τι ακριβώς θα κάνεις? Θα είναι ένα ενημερωτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αυτά τα οποία λέμε και στο τρέιλερ. Τις ειδήσεις, τις αναλύσεις και όλες τις απόψεις, την ανταλλαγή δηλαδή των απόψεων, και θα είναι από τις 8 μέχρι τις 9 κάθε βράδυ, από τη Δευτέρα ως και την Παρασκευή. Νίκο, τι θα δούμε? Ο κόσμος, ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη περιέργεια. Καταρχήν, βγαίνει στην τηλεόραση μετά από πάρα πολλά χρόνια.
επανέλθεις και πάλι. Ποια είναι τα συναισθήματά σου? Ναι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλήσω για μένα. Τα δικά μου συναισθήματα πάνω κάτω τα ξέρετε, ζούμε καθημερινά. Επέστρεψα μετά από μια δεκαετία σε ένα σταθμό που δούλεψα για παραπάνω από μια δεκαετία πριν. Άρα για μένα ήταν πάρα πολύ έντονα από την αρχή όλα οι φίλοι, οι παλιοί συνάδελφοι. Τώρα είναι μπροστά μας η δουλειά. Νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να μιλάμε για τους εαυτούς μας, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για τη δουλειά. Αισθάνομαι λοιπόν ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Αλλάζουν όλα γύρω μας. Έτσι. Και αυτό είναι που και εμείς πρέπει να δούμε και πρέπει να βοηθήσουμε. Γιατί αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι φύγαμε πια από το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Και φύγαμε διότι πια είναι δεδομένο το μνημόνιο. Και όχι μόνο το πρώτο μνημόνιο, το οποίο απέτυχε και δεν φταίει εκείνο, αλλά φταίνε αυτοί που το εφάρμοσαν. Είμαστε πια στο δεύτερο μνημόνιο. Το δίλημα πια είναι η εφαρμοσιμότητα ή μη. Αν δηλαδή επιτέλους αυτή τη φορά, αντίθετα από την πρώτη, θα κάνουμε πράγματα που πρέπει ώστε οι θυσίες να πάνε χαλάλι ή να πάνε χαμένες. Αυτό λοιπόν είναι όλο το ζήτημα. Και αυτό δεν αφορά τους πολίτες μόνο, αφορά και εμάς τους πολίτες, αφορά αυτούς που θα το εφαρμόσουν. Διότι το πρώτο μνημόνιο εφαρμόστηκε, όπως ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, μόνο κατά το μέρος που αφορούσε την ίσπραξη φόρων και αυτό μερικώς. Ό,τι άλλο που είχε να κάνει με ανάπτυξη, με πώληση δημόσιας περιουσίας ή όλα τα σχετικά που θα έφερναν και από αλλού έσοδα, απέτυχε. Τα συνήθη υποζύγια λοιπόν, οι προηγούμενοι πλήρωσαν την ύφη, την πληρώνουν και τώρα. Και ψάχνουμε να δούμε πώς θα βγούμε από αυτόν τον κύκλο που όμως είναι φαύλος. Επειδή αυτό το θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, όποτε θέλεις, όποια μέρα θέλεις, ένα δίωρο, να κάτσουμε να τα πούμε, γιατί ξέρεις πού συμφωνώ και πού διαφωνώ. Νίκο, ξεκινάς 8 λοιπόν. 8 με 9, ναι. Έτσι δεν είναι? Κάθε βράδυ. Έτσι, έτσι. Έχουμε ένα πλήρες δελτίο ειδήσεων με βίντεο, με συνδέσεις, με συνεργάτες και 1000 πράγματα. Ποιοι θα είναι κοντά σου σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να αξιοποιήσουμε τις δικές μας δυνάμεις στο Sky. Όλο το δημοσιογραφικό, το τεχνικό επιτελείο του Sky και όλου του ομίλου θα είναι εκεί, θα είναι οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοί μας, θα είσαι εσύ Γιώργο, θα είναι όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν. Και βέβαια οι τεχνικοί, όλοι Έτσι. Οι συνάδελφοί μας μέσα από το Sky και έξω από το Sky στο δρόμο που θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα ρυθμό. Ξέρεις, θέλω να φύγω από αυτά με την έννοια ότι όλα αυτά είναι αυτονόητα. Ο τηλεθεατής από εμάς έχει την απέτηση να του παρουσιάσουμε ένα καλό προϊόν. Μένω περισσότερο στο περιεχόμενο αυτών που θα πούμε. Γιατί επιμένω, εισπράττω ό,τι και εσύ και όλοι μας από τον κόσμο, όλη την αγωνία, όλη την αγανάκτηση, το αδιέξοδο που υπάρχει. Το πείτε τα, πείτε αλήθειες, πείτε τι πραγματικά συμβαίνει. Και βλέπω από την άλλη μεριά μια κοινωνία και πολιτικούς οι οποίοι δεν λένε πράγματα. Δηλαδή, ακούω ας πούμε τη μάχη που γίνεται στο Πασόκ για τη διαδοχή αυτό το διάστημα. Και βλέπω τα στελέχη του Πασόκ τα ίδια να περιγράφουν τώρα πώς έσωσαν τη χώρα. Κανείς δεν θυμάται ότι εδώ και 2 χρόνια δεν κατάφεραν να εφαρμόσουν καμία πολιτική και δεν πέτυχαν τα στελέχη του Πασόκ κανέναν από τους στόχους που έθεσαν. Μα ούτε έναν. Από αυτούς που υπέγραψαν, που περιείχαν τα μνημόνια, οι συμφωνίες, οι νόμοι. Θα είσαι καυστικός. Βλέπω και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Βλέπω και τα στελέχη της. Να σου αποδείξω. Όχι να σου αποδείξω. Ναι, ναι. Τους προηγούμενους. Βλέπω το σεβαστό μου, αγαπητό και καθηγητή μου, τον κύριο Παυλόπουλο που είναι εκεί. Και θυμάμαι ότι αυτή την περίοδο προσπαθούμε να νοικοκυρέψουμε το δημόσιο. Και ο κύριος Παυλόπουλος είναι μέρος του προβλήματος. Ήταν υπουργός πολλά χρόνια με αρμοδιότητα στο δημόσιο. Και το δημόσιο δεν βελτιώθηκε. Το δημόσιο πήγε ακόμα πιο πίσω. Ακούω την κουβέντα για τα φάρμακα, το βλέπα και σε σένα. Η φαρμακευτική δαπάνη τυνάχτηκε στα ύψη επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι προβλήματα που έρχονται, έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν υπεύθυνους, αλλά τώρα πρέπει να βρούμε λύση. Με ηρεμία, με νυφαλιότητα, με αποφασιστικότητα πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Και υπάρχει ένας κόσμος, Νίκο, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά, εγώ είμαι δεξιά του ποταμιού, από το αποδό ποτάμι. Που πιάνει Γάλλιο, Περιστέρι, Πειραιά και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένας κόσμος, Νίκο μου, ο οποίος πληρώνει. Πλήρωσε από το μισθό του, πλήρωσε από τη σύνταξή του, πλήρωσε από το επιδομά του και του βάλαν και 72 φόρους. Λέει, δεν μπορώ άλλο, ρε παιδιά, κάτι κάνετε κι εσείς. Και διαβάζω εδώ στο News. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει οι πολιτικοί να αντιληφθούν ότι αυτά που λέμε διαρθρωτικές αλλαγές και σούπα μούπες κλπ. Να τα κάνουν τώρα.
Καθυστέρησαν ναι, πολύ. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε. Ναι. Πρέπει να αντιληφθούμε και κάτι άλλο. Πρέπει να αντιληφθούμε και εμείς οι πολίτες ότι αλλάζουν όλα και πρέπει το σύνολο του πολιτικού φάσματος να το αντιληφθεί. Και το λέω γιατί, ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που κυβέρνησαν. Αισθάνομαι ότι και η αριστερά έχει ευθύνες. Μπορεί να μην κυβέρνησε, όμως οι μαξιμαλιστικοί στόχοι που έθετε κάθε φορά, εξωπραγματικοί ενίοτε, οι οποίοι δεν υπηρετούσαν πάντα τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά υπηρετούσαν συμφέροντα μιας ολιγαρχίας, κάποιον που μοιράζονταν οφίτσια. Ναι, ο κακός συνδικαλισμός, ο οποίος και αυτός σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργήσε υπέρ των εργαζομένων, αλλά συντήρησε ένα άθλιο καθεστώς βολεμένων ανθρώπων. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Το λέω γιατί αν τώρα δεν δείξουμε και τους εαυτούς μας και δείξουμε μόνο το διπλανό, πάλι δεν θα κάνουμε τίποτα. Για την αριστερά. Αλλά η ευθύνη σε εμάς ναι, τους πολίτες είναι προφανέστατα η λιγότερη δυνατή. Νίκο, ετοιμάζεις κάποια έκπληξη για αύριο, την πρώτη μέρα. Τα ΜΜΕ. Προφανέστατα έχουν και ευθύνη τα ΜΜΕ. Φυσικά. 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 Γι' αυτό είπα και για όλους μας, για τους πολίτες, για τον κάθε έναν από εμάς. Νίκο, περιμένουμε κάτι το εντυπωσιακό αύριο από άποψη τεχνολογίας. Γιατί εγώ όταν μπήκα σε αυτό το στούντιο τα χάσα. Να το ξέρεις. Είναι Μαρακανά. Το στούντιο, το όλοι λένε, έτσι, Νίκο, το στούντιο αυτό, Γιώργο μου. Έτσι, ναι, ναι, έλα. Τι καινούριο θα πούμε. Το τι θα δούμε αφορά τους ανθρώπους του Sky και έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά. Το κρίσιμο δεν είναι τι θα δούμε, είναι τι θα πούμε. Γιατί είναι αυτό που θα το δούμε, θα το δούμε την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη, την τρίτη μετά θα το συνηθίσουμε. Ξέρω πολύ καλά την αποστολή μου. Το τι θα πούμε έχει σημασία. Και αυτό είναι που με προβληματίζει πολύ. Τα άλλα τα έχουν αναλάβει άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχω παλέψει με λιοντάρια στην τηλεόραση, το ξέρεις, και έχεις παλέψει κι εσύ. Και δόξα τω Θεώ, λοιπόν, σε φοβίζει καθόλου η ώρα? Αυτό το 8 σε φοβίζει καθόλου? Γιώργο, δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα σε τέτοιες στιγμές. Ένα πράγμα, και να μην πούμε άλλο που να αφορά εμένα, στη ζωή μου δεν φοβάμαι. Σέβομαι και παλεύω. Αυτό λοιπόν που αισθάνομαι, ναι, πάντα το αισθάνομαι και για την ώρα και για όλα. Ξέρω ότι θα κριθούν όλα από αυτό που εμείς θα πούμε, από αυτό που ο κόσμος θα θέλει και θα βρει ή δεν θα βρει σε ό,τι κάνουμε. Τίποτα παραπάνω. Να ξέρεις κάτι. Όταν ήρθα, μαγκάλιασαν όλοι. Και ξέρεις, δεν θέλω να πούμε και μεγάλα λόγια. Δηλαδή, δεν είναι εποχή για λόγια. Φτάνει πια. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε την επικαιρότητα, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την ανάγκη να υπάρξει μια αλλαγή, να υπάρξει μια άλλη κατάσταση στη χώρα. Δεν πάει άλλο. Το βλέπουμε, το ζούμε όλοι. Βέβαια, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουμε για τη χώρα. Είναι η πολιτική. Εμείς θα τους κρίνουμε και το ξέρεις πολύ καλά. Και κάτι άλλο. Να ξέρεις ότι ερχόμενος εδώ. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Όχι, όχι. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Εμείς... Επειδή ακούστηκε πριν, ναι, και δεν θέλω να το προσπεράσω, ναι. Και ευθύνη έχουμε και τώρα. Δύο φορές κρινόμαστε για αυτά που λέμε, γιατί η χώρα βρίσκεται στο μετέχμιο. Φτάσαμε στην καταστροφή, στη χρεοκοπία και είμαστε ακόμα σε αυτόν τον κίνδυνο. Άρα λοιπόν, τα ανεύθυνα λόγια και από τους δημοσιογράφους, τα φτηνά που όλοι κατά καιρούς μπορεί να έχουμε πει, τα ανέξοδα, τώρα δεν είναι η ώρα να υποθούν. Τώρα πρέπει όλοι να αλλάξουμε. Και αυτό το όλοι πρέπει να είναι όλοι και να αφορά και εμάς. Όσοι τα λέγανε έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους. Νίκο, σου εύχομαι κάθε επιτυχία και να σου πω και κάτι που το λέω για πρώτη φορά. Εγώ ήρθα εδώ και με αγκάλιασαν όλοι στο Sky και με βοήθησαν μόλι τους στη δύναμη. Τώρα όλη αυτή η αγάπη πάει και σε σένα. Καλή επιτυχία. Και να είσαι καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ θερμά. Πάρα πολύ. Καλή Κυριακή. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, εγώ θυμάμαι. Αύριο στις 8 λοιπόν ο Νίκος Ευαγγελάτος, μετά από 10 χρόνια απουσίας από την τηλεόραση. Θυμάμαι στο 1984, έτσι, όταν ξεκινήσαμε τότε, με πενιχρά μέσα, σε μια προσπάθεια σημαντική, δύσκολη, που δεν ξέραμε η πορεία του καθενός που θα οδηγούσε. Γρήγορο διάλειμμα, γιατί οι δύο καθηγητές είναι έτοιμοι για τα οικονομικά. Κύριε καθηγητά, με όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Επιστρέφουμε. Είναι πάρα πολλά τα δικά σας θέματα. Σας καλημερίζουμε και πάλι, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Και βέβαια από το βράδυ αλλάζει ο καιρός. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα. Και τρεις άνθρωποι μαζί μας και οι τρεις καθηγητές. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Φίλιππα αυτή τη φορά. Κύριε Φίλιππα, σας παρακολουθούμε, σας διαβάζουμε, σας ακούμε. Τι πρέπει να γίνει τώρα
ώστε να φύγουμε εντελώς από αυτό το κίνδυνο? Είναι πράγματα, ζούμε καταρχάς δύσκολες καταστάσεις, αυτό είναι γνωστό. Οι αλλαγές είναι επώδυνες, ναι. Το να... δεν είναι κάτι εύκολο, θέλει χρόνο. Δεν μπορεί νοοτροπία 40 ετών να αλλάξουν μέσα σε ένα ή δύο χρόνια και μάλιστα με λάθος πολιτικές. Εγώ νομίζω ότι κάτι αλλάζει όμως. Δηλαδή, παρά το γνωστό ότι βιώνουμε δύσκολα πράγματα, μάλιστα. Έχω κάποια ψήγματα αισιοδοξίας, τα οποία έρχονται και από το εσωτερικό, όχι όμως σαν συνειδητή επιλογή. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν είχαν άλλα 10-15 δις, ας πούμε, στην άκρη, δεν θα αλλάζει τίποτα. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί θέλουμε πολύ. Γιατί, κύριε Φίλιππα. Διότι οι αλλαγές γίνονται επειδή κάποιος μας το επιβάλλει. Δηλαδή, δεν βγαίνει σαν συνειδητότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Χρειάζεται η Τρόικα, τα προβλήματα υπάρχουν εδώ και χρόνια. Χρειάζεται η Τρόικα να μας πει ότι παιδιά δεν υπάρχουν, δεν κάνατε καλή διαχείριση. Όταν η Νορβηγία έχει 300 δισεκατομμύρια δολάρια για τις επόμενες γενναίες και έχει 108.000 κατακεφαλήν εισόδημα και εμείς έχουμε 368 δισεκατομμύρια χρέος για τις επόμενες γενναίες, πρέπει να μας το πει η Μέρκελ ότι παιδιά δεν κάνετε καλή διαχείριση του χρέους σας. Δηλαδή αυτό χρειάζεται να μου το πει ο Τόμσεν. Δεν βλέπω εγώ ότι, ότι υπάρχει η Ελλάδα, δεν υπάρχει τον επόμενο τρίμηνο και πρέπει να σκεφτώ για την Ελλάδα των 20 ετών μετά, των 30 ετών μετά. Εγώ νομίζω δεν με έχει πείσει το πολιτικό σύστημα κανένας ότι αυτές οι αλλαγές τις θέλουν. Βέβαια, και είμαι πολύ πιο ναι. ασφαλής, επειδή υπάρχει αυτό έλεγχο στο εξωτερικό. Η δικιά μου προσωπική γνώμη. Ερώτημα. Και θέλω να πω κάτι. Η 3Y φεύγει. Όχι όλοι φεύγουν. Δηλαδή, Βουλγαρία. Το θέμα είναι, μα βεβαίως, ναι. αυτά είναι τα προβλήματα. Το αν αυτή τη στιγμή είπε ο τάδε κύριος πολιτικός ή το τάδε κουτσομπολιό, έχει ενδιαφέρον. Αλλά εδώ η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Και φεύγει γιατί. Και θέλουμε ναι. αποτελέσματα, κύριε Αυτιά. Επομένως, εγώ βλέπω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όμως, βλέπω κάποια πράγματα που με κάνουν αισιοδοξό. Νομίζω ότι ο Μάρτιος θα είναι πολύ κρίσιμος μήνας και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Δηλαδή βλέπω και οι ξένοι με τα λάθη που κάνανε και με την τιμωρία που πήγε να μας επιβάλλει η Μέρκελ, η οποία ήταν άδεια, δεν μας αξίζει σαν λαός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να μας τιμωρούν ή να μας προσβάλλουν ένα λαό και να μην αντιδρούμε. Δηλαδή ο εγωισμός, ο δικός μας σαν χώρα και να πούμε ποια είναι αυτή, αλλά αυτό θα γίνει με έργο, με παραγωγή. Όχι με λόγια, ξέρω εγώ, η Μέρκελ, η τάδε. Πιστεύετε ότι ό,τι είχε να δώσει. Με βάση πλεονάσματα, μάλιστα. με βάση αποταμιεύσεις, να αξιοποιήσουμε τη χώρα μας, η οποία είναι εξαιρετική. Μάλιστα. Να αξιοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι υπάρχουν, δεν τους χρησιμοποιούμε. Οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό. Οι οποίοι φεύγουν, οι οποίοι είναι εδώ και δεν τους ξέρουμε. Να αξιοποιήσουμε, δηλαδή, η 3Y, για παράδειγμα, έχει ένα θαύμα στη Ρωσία. Έχει 300.000 σημεία διανομής. Πώς δηλαδή αυτοί που πετύχανε σε μια χανή Ρωσία. Και έχουν και εκτοπίσανε την πέψη. Έρχεται Ελλάδα, η 3Y και κανείς δεν τους δίνει σημασία. Τους ανθρώπους μας, αυτούς που έχουν επιτύχει στις επιστήμες, στην τέχνη, στα οικονομικά, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι άρα, να μπουν λοιπόν, μπροστά. Εσείς λέτε αλλαγές μαζί με το πολιτικό σύστημα. Λέτε αλλαγές εκβάθρων. Εγώ δεν λέω να ανατραπεί το πολιτικό κύριε σύστημα. Καθηγητά, ενώ να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Αλλαγές εκβάθρων και να αλλάξουν κάποια με πράγματα τα οποία μας φέρανε. Αυτά τα που υπάρχουν, αλλά τα επόμενα, τα άλλα κόμματα τα οποία. Απλά, πολύ σωστά είχε ένα άρθρο σήμερα ο κ. Βαλτινός, ότι η αριστερά επενδύει στην εξαθλίωση του λαού. Εμείς θέλουμε προτάσεις από οποιοδήποτε κόμμα. Εγώ δεν έχω έτσι, ας πούμε, πρόβλημα. Δεν είμαι κομπλεξιούς για καμία ιδεολογία. Ίσα-ίσα όλοι έχουν να προσφέρουν. Ας μας πούν όμως κάτι. Το να επενδύουν στην εξαθλίωση του λαού, φταίνε και αυτοί. Και αυτή τη στιγμή πάλι ο λαός πρέπει να κοιτάξει πάρα πολύ προσεκτικά στις επόμενες εκλογές. Αυτοί που του λένε ακριβώς, τι του λένε. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πάμε κόντρα, να πάμε μαζί με το κύμα και με την Αγέλη και να πούμε ναι, φταίνουν όλοι οι άλλοι από εμάς. Τώρα χρειάζονται ηγέτες, τώρα πρέπει να πάει να αναλάβει κάποιος την Ελλάδα και να την πάει εκεί που αξίζει η Ελλάδα. Γιατί πραγματικά η Ελλάδα αξίζει. Και ο κόσμος ξέρει από μόνος του τι μπορεί να κάνει. Πάω στον άλλο καθηγητή και αφήνω για το τέλος τον κύριο Παυλόπουλο. Κύριε Μελά. Να συμπληρώσω απάντω. Βεβαίως να συμπληρώσετε. Και να διαφωνήσετε και να συμπληρώσετε. Διότι εδώ υπάρχει συγκερασμός απόψεων. Ελάτε, κύριε Μελά. Λοιπόν, καταρχάς, επιγραμματικά και αποθεματικά. Πρώτον, έχω την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Πρέπει να βγει μια νέα ηγετική ομάδα, ένα νέο ηγετικό συγκρατισμό δύναμη ναι. που θα αλλάξει και δεν θα κάνει τα λάθη του παρελθόντος. Σωστό. Αυτό είναι βασικό τραγικά για να μπορέσει. Είναι τραγικότατα. Αυτό είναι βασικότατο. Τώρα, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πολιτικό σύστημα, είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Και αν αυτό που λέμε όλοι μας ότι να είναι καλύτερο, θα είναι καλύτερο. Γιατί δυστυχώς από την ιστορία και από την ιστορία την πρόσφατη της Ευρώπης, βλέπουμε ότι οι επερχόμενοι είναι χειρότεροι από τους προηγούμενους. Ναι. Το δεύτερο αποθεματικά. Πρέπει να κατανοήσουμε να μην μιλάμε πάντοτε με ένα δέον. Πάντοτε με μια υπέρβαση. Δηλαδή,
Εντάξει, κάναμε αυτά που κάναμε, τώρα πάμε μπροστά. Τώρα πάμε μπροστά. Για να πάμε μπροστά, πρέπει να μελετήσουμε και να διαβάσουμε σωστά την πραγματικότητα. Αυτή που υπάρχει. Όχι να ξεκινάμε από το δέον και με βάση το δέον να βλέπουμε την πραγματικότητά μας. Πρέπει να ξεκινάμε άρα, από αυτή την πραγματικότητα. Τι πρέπει να γίνει, κύριε καθηγητά. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή σήμερα για την Ελλάδα. Πολύ είναι, τώρα είναι... τι πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε το μνημόνιο είναι αυτό που λένε και συζητιέται από όλες τις πλευρές, ότι πρέπει οπωσδήποτε να παρθούν ανωποδεξιακά μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό. Όμως πρέπει να. Τι σημαίνει ανωποδεξιακά μέτρα. Τώρα αυτό είναι πάλι έχουμε βρει την ανάπτυξη, ας πούμε. Η ανάπτυξη θέλει όραμα. Να σας πω. Θέλει κεφάλαια, να θέλει επενδύσεις, θέλει ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πιστεύουν. Εδώ λαός. Φταίνει η πολιτική ηγεσία που τον έχει γυρίσει κάτι μια εξαφλίωση ψυχολογική. Να σας πω, κύριε Δεν είναι, κύριε Μελά, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε, από λόγια, η ανάπτυξη είναι κάτι πολύ γενικό. Θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή ο λαός είναι σε ψυχολογική εξαφλίωση. Ανάπτυξη. Πρέπει ανάπτυξη. Ο λαός να πιστέψει ένα όραμα. Ανάπτυξη πρέπει πώς. Ελλάδα είναι να βάλει ένα στόχο. Κύριε Φιλιππά, να σας πω κάτι. Είπατε προηγουμένως κάτι το οποίο. Τα μέτρα μας επιβάλλονται και καλόν ήταν τα μέτρα να μην μας επιβάλλουν. Να τα κάνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, όταν επιβάλλονται τα μέτρα, κανένας λαός δεν συνένει. Είναι πολύ δύσκολο. Αν πιστεί ο λαός ότι δηλαδή το ασφαλιστικό. Όταν του επιβάλλονται τα μέτρα με αυτόν τον τρόπο που επιβάλλονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο λαός να συνενέσει. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται το όραμα, όπως λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ας πάμε σε μια δημοψήφισμα, αν θέλουμε να είμαστε, και αυτό είναι το σωστό. Αν θέλουμε να είμαστε μέσα στην Ευρωζώνη. Τι, πάτε στον Παπανδρέου τώρα. Όχι, ο Παπανδρέου δεν είπε αυτό. Λάθος κάνετε. Ο Παπανδρέου δεν είπε αυτό. Λάθος κάνετε. Ο Παπανδρέου είπε αν πάρουμε το δάνειο ή δεν το πάρουμε. Εγώ λέω άλλο. Αν θέλουμε να είμαστε στην κοινότητα την πιο πλούσια και πιο αναπτυξιακή του μέλλοντος που είναι η Ευρωζώνη, ή αν θέλουμε να πάμε μόνοι μας και να ενωθούμε με την Αφρική, με την Ασία, με όποιο θέλουμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε απόφαση. Να σας πω κάτι. Να ψηφίσει ο λαός, αλλά να ψηφίσει. Με γνώση όμως, έτσι. Δεν θα επιβάλλουμε στο λαό, ούτε θέλει να ψηφίσει ο λαός. Θέλω να πω το εξής. Το θέμα της στρατηγικής επιλογής του ευρώ ή της ευρωζώνης είναι ένα θέμα το οποίο οι πολιτικές ελίτ της χώρας το κοιτάνε από το 1950, το 1960. Εγώ το ξέρω. Άρα είναι ένας στρατηγικός προσανατολισμός ο οποίος επιτέθηκε. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ορισμένα διλήμματα. Δεν έχουμε δικαίωμα να ξαναθέσουμε το θέμα των σχέσεών μας με την ευρωζώνη. Τώρα. Όχι τώρα. Στο προσεχές μέλλον. Όταν θα πάρουμε μία ανάσα, να ξανασυζητήσουμε σοβαρά αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν λέω να φύγω από την Ευρωζώνη. Να σας πω τι μου λέει ταμπού. Ο κόσμος. Μου λέει όλο αγορές και αγορές και κανείς δεν αναφέρεται στους λαούς και τα έθνη. Ποιες είναι αυτές οι αγορές, βρε παιδιά, ο Φιτς και ο Μιτς που έρχονται εδώ και λένε η Ελλάδα ήταν έτοιμη. Να λήξει το θέμα με τον Όλι Ρεν, η Κύπρος έτοιμη να λήξει το θέμα με τον Όλι Ρεν, και έβγαινε ο Φιτς και ο Μίτζο οίκος και έλεγε σε υποβαθμίζω. Την ώρα που έκανε αγώνα ο ελληνικός λαός. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι αγορές έχουν κυριαρχήσει. Δεν είναι φοβερό. Δεν είναι ευθύνη της Ελλάδας. Δεν μπορεί να το λύσει η Ελλάδα. Αλλά αν δεν δηλαδή, έχει 368 εκατομμύρια. Τόσο κόπος και τόσο αγώνας. Και να έρχεται ο οίκος, ο οποίος δεν είχε δει ότι καταραίει Lehman Brothers και να σου λέει σε στέλνω στα τάρτα. Είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα και μπορώ να το συζητήσουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όμως εμείς προκαλέσαμε, αν δεν είχαμε αυτό. Τα προβλήματα, δεν ασχολείται κανείς μαζί μας. Γιατί δεν ασχολείται κανείς με την Νορβηγία, γιατί δεν ασχολείται κανείς με τη Σουηδία. Επιστρέφουμε πάλι στην αρχή της κουβέντας μας. Κύριε Παυλόπουλε, επειδή ο κόσμος, πριν πάμε σε όλα αυτά, τι πρέπει να κάνει με το χαράτσι τώρα που είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι αντισταματική. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, ας πούμε, πολύ απλά. Πάει το πληρώνει το χαράτσι. Πριν επιτρέψτε μου, όσο μπορώ λακωνικά και επιμεσυνίως, επειδή ελέγξαν ορισμένα πράγματα, θέλω να τονίσω το εξής. Φυσικά και πρέπει να υπάρξει ανανέωση πολιτικής ζωής. Είναι η φυσική πορεία των πραγμάτων. Νεότερες γενιές θα έρθουν και όχι κατά ανάγκη ηλικιακά. Και άνθρωποι δεν έχουν να μειχθεί στην πολιτική. Το δεύτερο, φυσικά και φέρουν ευθύνη οι πολιτικοί για ό,τι συνέβη. Δεν φέρουν την ίδια. Εκείνο που με ενοχλεί βαθύτατα είναι αυτή η ισοπαίδωση των πάντων. Δηλαδή, όταν ακούω τα τελευταία 40 χρόνια ευθύνονται όλοι. Δηλαδή, ευθύνεται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους όρους που δεν είχε καμιά άλλη χώρα και είμαστε στην πρωτοπορία. Και ευθύνεται λιγότερο ή το ίσο παραδείγματος χάρη ο Ανδρέας Παπανδρέου που καταχρέωσε την Ελλάδα και η πολιτική την οποία ανακολούθησε. Το ίδιο με τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου. Βεβαίως και φέρω, όπως έλεγε ο Νίκος ο Ευαγγελάτης, την ευθύνη που φέρω και εγώ ως υπουργός, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι καθένας φέρει το μέρος της ευθύνης που τα αναλογεί. Μην ισοπεδώνουμε στην Ελλάδα. Πάμε στο χαράτσι τώρα. Και κάτι άλλο τελευταίο, να μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Νορβηγία ή οτιδήποτε άλλο.
Χαρά μου είναι να το βλέπω γιατί πρέπει να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Αλλά πρέπει να βλέπετε ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος αντιμετωπίζει τα ίδια περίπου προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ακριβώς. Τα ίδια πότε. Τώρα θέση που το Γαλλία, όχι τα ίδια. Φίλιππα, όχι τα ίδια. Κύριε Φίλιππα, απλά στο λαό. Κύριε Φίλιππα, και εγώ δεν ισοπαίδωσα να πω ένα λεπτό. Προφανώς ο κύριος Καραμαλής δεν έχει την ίδια ευθύνη με τον κύριο Παντρέου. Όμως όταν σε μερικά δευτερόλεπτα πριν να πει μια κουβέντα, πρέπει να πει 40 χρόνια. Τα ίδια με την εξής έννοια. Δεν θα ήταν η Ελλάδα εδώ που ήταν, θα ήταν εκεί που είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία, δεν είχαν συμβεί αυτά με τον Παντρέου. Κύριε Παυλόπουλε, έρχομαι στο Χαράτσι. Έρχομαι στο Χαράτσι, προσέξτε τι θα πει ο καθηγητής, βουλευτής και πρώην υπουργός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε δύο σημαντικά πράγματα σχετικά με αυτό το Χαράτσι. Ποια ήταν η ουσία του Χαρατσιού, ποιο ήταν το πρόβλημα με αυτό το Χαράτσι, είναι ότι ερχόταν ο νομοθέτης και έβαλε ένα φόρο στην ακίνητη ιδιοκτησία, ανεξάρτητα από το αν έχει κανείς εισόδημα από την ιδιοκτησία και αυτή. Και δεύτερον, ερχόταν η ΔΕΗ, το εισέπρατε και αν δεν το πλήρωνες, η ΔΕΗ σου έκοβε το ρεύμα. Έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει: πρώτον, η ΔΕΗ και αν δεν το πληρώσεις, δεν μπορεί να σου κόψει το ρεύμα. Διότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο και με την αρχή της αναλογικότητας κατά το Σύνταγμα. Δεν μπορείς, δηλαδή, ιδίως όταν δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις το χαράτσι, είναι δυνατόν να σου κόβει το ρεύμα που είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Και το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό και μην το λησμονάμε, είναι ότι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι αυτός ο φόρος είναι εντελώς και μπορεί να είναι μόνο εντελώς προσωρινός. Σαφής. Δύο χρόνια παραπάνω, εάν μείνει, θα οδηγούσε σε μια έμεση δίμευση περιουσίας. Άρα το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί ακούω που λένε έβγαλε συνταγματικό το φόρο, αλλά αντισυνταγματικό το κόψιμο του ρεύματος. Και αντισυνταγματικό τον έβγαλε το φόρο στην ουσία. Ναι. Θα τη δούμε την απόφαση, και γιατί είναι διάσκεψη. Αντισυνταγματικό τον έβγαλε γιατί είπε ότι δεν μπορεί να είναι ένας μόνιμος φόρος. Είναι απλώς ένας φόρος πολύ προσωρινός. Άρα, μέσα στις έκτακτες συνθήκες που ζούμε. Επομένως, προφυλάσσει την ιδιοκτησία από την αποδυνάμωσή της στο μέλλον. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, κύριε Αυτιά, είναι η πρώτη μεγάλη απόφαση. Έτσι. Στο πλαίσιο της προστασίας του Συντάγματος, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, δυστυχώς, οι αποφάσεις που είχαμε, οι περισσότερες τουλάχιστον, ήταν αποφάσεις οι οποίες δεν πήγαν κόντρα στην πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνηση. Και δικαιωνόμαστε όλοι για τη θέση που είχαμε πάρει εξ αρχής και ο κύριος Μελάς και ο κύριος Φίλιππας και εσείς και η κυρία Τσέγκου και εγώ. Φίλες και φίλοι, πάμε στο ιατρικό μας, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Φίλιππα, τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Μελά. Αγαπητοί και οι τρεις. Το ιατρικό μας και επιστρέφουμε. Ελάτε. Καλή σας ημέρα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει την περίφημη φράση του πατέρα της ιατρικής του Ιπποκράτη: «Η τροφή να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακο η τροφή σου». Μία ακόμη επιστημονική μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές, αφού Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι τρώγοντας ψάρια ίσως να έχετε στο πιάτο την καλύτερη πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ. Τα υψηλά επίπεδα ωμέγα 3 λιπαρών οξέων στον οργανισμό φαίνεται να προστατεύουν από τη συρρήκνωση του εγκεφάλου που οδηγεί σταδιακά στην απώλεια νοητικών ικανοτήτων. Μάλιστα, οι ειδικοί του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας διαπίστωσαν με έρευνα που έχουν κάνει ότι τα άτομα που λάμβαναν χαμηλότερες ποσότητες ωμέγα 3 λιπαρών οξέων είχαν μικρότερη εγκεφαλική μάζα, δηλαδή μεγαλύτερη συρρήκνωση του εγκεφάλου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα και λάμβαναν χαμηλά επίπεδα ωμέγα 3 λιπαρών οξέων, δηλαδή δεν έτρωγαν αρκετά ψάρια, φάνηκε να είχαν φτωχές επιδόσεις σε τεστ οπτικής μνήμης, δυσκολία κατά την επίλυση προβλημάτων, την εκτέλεση πολλαπλών πράξεων αλλά και τη σκέψη αφηρημένων ενιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Neurology, στο οποίο με επιχειρήματα οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα ψάρια είναι τονωτική ένεση για τον εγκέφαλό μας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα λιπαρά οξέα και συγκεκριμένα το DHA περιορίζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικής φλεγμονής και παίζουν σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά στη γενικότερη ανάπτυξη του εγκεφάλου αλλά και στην αναγέννηση των νευρικών κυττάρων. 1575 Αμερικανοί εθελοντές με μέσο όρο ηλικίας στα 67 έτη δέχτηκαν να συμμετάσχουν στη μελέτη και να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Στη συνέχεια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εκείνοι που είχαν χαμηλά επίπεδα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα στα ερυθρά τους αιμοσφαίρια εμφάνισαν συχνά εγκεφαλική συρρήκνωση και οι νοητικές τους λειτουργίες όλο και μειώνονταν. Σας προλαβαίνω λοιπόν πριν να αναζητήσετε πού θα βρείτε τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και σας λέω ότι ωμέγα 3 λιπαρά οξέα βρίσκονται κυρίως σε λιπαρά ψάρια όπως παραδείγματος χάρη στη ρέγγα, στο σολομό και στον τόνο. Εγώ όμως θα σας προτείνω να προτιμήσετε τα ελληνικά ψάρια, την αντζούγια, τον κολλιό και τη σαρδέλα. Προτιμήστε τα γιατί κάνουν καλό στον εγκέφαλό μας αλλά και γιατί κάνουν καλό στην
στην εθνική μας οικονομία. Μην ξεχνάτε όμως ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Καλή Κυριακή. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και δείτε τώρα. Και επιστρέψαμε γιατί το καλύτερο το κρατάμε για το τέλος. 6 χρόνια δημοτικό, 6 χρόνια γυμνάσιο και λύπκειο, 4 χρόνια πανεπιστήμιο. Πάμε στη Βέρεια για να δείτε τι σημαίνουν όλα αυτά. Πάμε στη Βέρεια να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Μελιόπουλο, αλλά και τα κορίτσια που έχει μαζί του. Καλημέρα, καλημέρα, γιατί βλέπω σήμερα κλέβουν την παράσταση τα κορίτσια. Όπως είπες, 6 χρόνια δημοτικό, 6 χρόνια, 3 χρόνια γυμνάσιο. Τέλος πάντων, πολλά είναι. Είμαστε, να πούμε, στην Βέρεια, η οποία η Βέρεια ξεκινάει και ρίχνει τις τιμές. Δίπλα μου έχω μία δασκάλα η οποία δουλεύει σε καφετέρια και δίπλα μου μία φοιτήτρια επίσης που δουλεύει σε καφετέρια. Μάλιστα. Καλημέρα στα κορίτσια. Καλημέρα. Καλημέρα. Πιστεύω ότι δεν σερβίρετε με το βιβλίο της πατριωτογνωσίας και, και τη γραμματική, έτσι? Όχι, όχι, με το δίσκο, αναγκαστικά. Να ξέρετε λόγω κάτι. Νέων μέτρων. Να ξέρετε κάτι, ότι όλες οι τίμιες δουλειές έχουν τη δική τους σημειολογία. Δεν βρίσκατε δουλειά σε σχολείο, δεν βρήκατε πουθενά εργασία? Πέρυσι δούλευα σαν αναπληρώτρια σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά φέτος τα νέα μέτρα, οι περικοπές, οι μειώσεις των θέσεων μας ανάγκασαν να γυρίσουμε σε άλλο επάγγελμα. Πάμε και στην κούκλα δίπλα να της πούμε μια καλημέρα. Η κούκλα δίπλα είναι φοιτήτρια. Πείτε μας τα ονόματά σας, με κορίτσια, τα ονόματά σας. Είναι η Μαρία δεξιά και αριστερά είναι η Κική, η οποία είναι φοιτήτρια. Φοιτήτρια, μια καλημέρα σε σένα. Εσύ τι σπουδάζεις? Εγώ τελείωσα την πλαστικών τεχνών και επιστημών της τέχνης στα Γιάννενα. Και η οποία και αυτή δεν έχει καμιά επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι. Και τώρα είμαι σε μια σχολή στη Θεσσαλονίκη ιδιωτική Αργυρό Χρυσοχοΐας. Και συγχρόνως δουλεύω και σαν σερβιτόρ εδώ. Μπράβο σας, κορίτσια. Μπράβο και στις δυο σας και για τις σπουδές σας και για την προσπάθεια, αλλά κυρίως για την αξιοπρέπειά σας. Να είστε καλά. Να πούμε, η Βέρεια ξεκίνησε και κατέβασε από τους πρώτους στην Ελλάδα τους καφέδες με 1,5 ευρώ. Και έτσι τα κορίτσια έχουν δουλειά, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και πιστεύω ότι θα βρεθεί σύντομα σχολείο που θα καταλάβει ότι πρέπει να πάτε γρήγορα να διδάξετε τα παιδιά. Καλή συνέχεια. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε στα δικά μας. Πάμε στις αναδασώσεις και στον Γιώργο Τσελίκα. Μεγάλη μέρα σήμερα. Και καλός καιρός. Έλα, Γιωργάκη. Λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Εντάξει, θα σας πω ότι ο Sky στα πλαίσια περιβαλλοντικών δράσεων σήμερα κάνει να δώσει σε Τουρκοβούνια και Πεντέλη, στις πρόποδες Πεντέλης. 10.000 φυτά, λοιπόν, στις πρόποδες Πεντέλης θα φυτέψει, αναδώσει και άλλες 10.000 φυτά στα Τουρκοβούνια. Μπράβο, εκεί θα πάμε σε λίγο, λοιπόν. Έτσι. Μπράβο, Γιώργο. Θα συμμετέχουν επίσης και 53 φορείς. Τέλεια. Μικρή και μεγάλη, λοιπόν, όλοι στα Τουρκοβούνια για την αναδάσωση σήμερα και μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, το τόσο όλοι μαζί. Στο Sky, όσο και σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Το όλοι μαζί μπορούμε είναι το σύνθημα, φίλες και φίλοι. Σε όλα, όλοι μαζί μπορούμε. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Μάλης, με την εκπομπή του. Μείνετε στο Sky, γιατί η συνεχής ροή του προγράμματος σας δίνει όλα αυτά τα οποία θέλετε και αυτά τα οποία πρέπει να μάθετε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη Κυριακή και ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Γεια σας. Γεια σας.